κύριο Τσίπρα, αναφορικά με την πορεία και την εξέλιξη των πραγμάτων, τόσο για το προσφυγικό όσο και για το αγροτικό και γενικότερα το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα πράγματι υπάρχει ανάγκη να προκύψουν διορθωτικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να είναι δίκαιη η κατανομή και των βαρών αλλά και η αντιμετώπιση της αποτελεσματικότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Και στην περίπτωση του ασφαλιστικού συστήματος πρέπει να επισημάνω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει αντικείμενο κομματικών ή προκομματικών αντιπαραθέσεων. Σε ό,τι αφορά στο προσφυγικό είναι το σύνολο των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων οφείλει να προσέλθει με συγκεκριμένες θέσεις αλλά και με στήριξη της προσπάθειας για την αντιμετώπιση ενός πλέον εθνικού ζητήματος. Διορθωτικές κινήσεις πρέπει να γίνουν και στα ζητήματα των αγροτών. Και θέλω να πιστεύω ότι προς την κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί και πρέπει να κινηθεί ταχύτατα. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής διαδικασίας που πρέπει να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις, με συγκεκριμένες στοχεύσεις, με συγκεκριμένες προτεραιότητες, διότι η διέξοδος μπορεί να αναζητείται συστηματικά στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου. Μιλήσαμε για τα γενικότερα ζητήματα, επεσήμανα και τις απαράδεκτες πιέσεις που σε πάρα πολλές περιπτώσεις ασκούνται, οι οποίοι οφείλουν να αντιληφθούν ότι η λιτότητα και το περίφημο δόγμα της δημοσιονομικής προσαρμογής που λειτουργεί ως ασφυκτικός κορσές πρέπει και να χαλαρώσει και πρέπει και να εγκαταληφθεί. Η χώρα πορεύεται μέσα από δυσκολίες και το κυβερνητικό έργο οφείλει να αντιμετωπίσει και τις πιέσεις των δανειστών και ταυτόχρονα και όλα εκείνα τα οποία βαριά πέφτουν στις πλάτες της ελληνικής κοινωνίας. Συμμερίζεστε τις κόκκινες γραμμές που θέτει η κυβέρνηση? Τις συμμερίζεστε? Τις στηρίζετε για καμία περικοπή στις κύριες συντάξεις? Αρκούν όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε? Οι βασικές συντάξεις δεν μπορεί και δεν πρέπει να μειωθούν. Και είμαι αντίπαλος προς την οποιαδήποτε σκέψη για οριζόντιες περικοπές των κυρίων συντάξεων. Βεβαίως το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να αναταχθεί, πρέπει να επανακαθοριστεί. Το βασικού επανακαθορισμού του ασφαλιστικού συστήματος δεν είναι οι οριζόντιες περικοπές των συντάξεων και μάλιστα των συντάξεων εκείνων οι οποίες είναι μικρές, είναι μεσαίες, είναι συντάξεις θα έλεγα οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και στις πραγματικές των Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες περικοπές στις κύριες συντάξεις. Η επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό θα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο? Βεβαίως. Θα υπάρξει επικοινωνία, θα είναι ανοιχτή η επικοινωνία μας, ακριβώς στη βάση και στο πλαίσιο που λίγο πριν ανέφερα και για την σημερινή μας συνάντηση. Είναι πιο συγκεκριμένη αυτή η συνεργασία σας? Όχι, ακριβώς στο επίπεδο της... Μιλάτε για συσπήρωση των αριστερών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ναι, αλλά μιλάω αυτή την ώρα για το κυβερνητικό έργο, για την διακυβέρνηση, η οποία οφείλει να επιτύχει. Παραλείποντας λάθη, αποφεύγοντας λάθη και προχωρώντας προς τα μπροστά με συγκεκριμένες επιλογές, επιλογές οι οποίες πρέπει να αναφέρονται στην δίκαιη κατανομή των βαρών, στην αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά και σε ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τον ανακαθορισμό ακόμη και της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της χώρας. Κύριε σενάριο για επιστροφή σας στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και σε ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης. Δεν συζητήσαμε απολύτως κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζεστε τα σενάρια που θα να προχωρά σε διεύρυνση? Είναι απαραίτητη, αναγκαία η διεύρυνση στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και τον προοδευτικό? Όχι, δεν συζητήσαμε κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο αφορά στην προσωπική μου πολιτική άποψη είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διαμορφούμενο φαινόμενο διπολισμού και όχι δικομματισμού. Στη χώρα προωθείται η συγκρότηση αυτών των δύο πόλων, επαναλαμβάνω, όχι δικομματισμός, διπολισμός, που προσδιοριστικό
χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του νέου διπολισμού θα είναι από τη μια μεριά ένας νεφελώδης νεοφιλελευθερισμός, όσο και νεφελώδης μεταρρυθμισμός, και από την άλλη θα είναι ένας πόλος, ενδεχομένως με περισσότερα του ενός κόμματος, που θα αφορά στην προοδευτική πορεία της χώρας και στο προοδευτικό αριστερό περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ.